Την κυρία Παγώνη, είναι σε Skype, να τη δούμε. Καλημέρα κυρία Παγώνη, τι κάνετε? Καλημέρα, χρόνια πολλά χρόνια να τα εκατοστήσετε κυρία Χασαπόπουλε. Είμαστε... Πολλά πάρτι ακούω, πάρτι ακούω. Πάρτι εδώ, πάρτι. Έτσι αυτό που βλέπετε. Άμα ήσασταν εδώ θα τρώγατε και γλυκό κυρία Παγώνη, τι να σας κάνω. Δεν έχουμε πάρτι. Δεν προλαβαίνω κυρία Χασαπόπουλε, τι να κάνω. Λοιπόν. Να σας πω, κυρία Παγώνη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, την κατανόηση σας θέλουμε. Και μετά θέλω να μου πείτε κιόλας, γιατί έχουμε ένα φίλο τηλεθεατή, ο οποίος μας έστειλε ένα σπιτικό τεστ κορονοϊού. Πώς να κάνουμε ένα τεστ στο σπίτι. Λέει, βάλτε λέει ένα ποτηράκι τσίπουρο και προσπαθήστε να το μυρίσετε. Αν η όσφρησή σας λειτουργεί κανονικά, πιείτε το τσίπουρο για να δείτε αν λειτουργεί η γεύση σας. Αν μπορείτε να το μυρίσετε και να το γευτείτε, το τσιπουράκι πάει να πει ότι δεν έχετε κορονοϊό. Εγώ λέει χθες το βράδυ έκανα 19 φορές. Τα συμπτώματα, τα χαρακτηριστικά του κορονοϊού είναι αυτό. Έτσι. Γεύση και όφρηση. Εχθές λέει το βράδυ έκανα ακριβώς. 19 φορές, ακούστε λίγο, 19 φορές το τεστ. Όλα ήταν αρνητικά τα τεστ που έκανα. Σήμερα όμως το πρωί θέλω να το ξανακάνω, λέει, γιατί σηκώθηκα με ένα πονοκέφαλο και αισθανόμουν κάπως κουρασμένος. Και μην τρελαθεί όλη η Ελλάδα αυτή ναι. τη στιγμή. Έχει πανικοβληθεί αυτός ο άνθρωπος, γιατί η σύζυγος του είπε ότι εχθές πριν πάει για ύπνο δυσκολευόταν να μιλήσει και να περπατήσει. Οπότε λέει πρέπει να ξανακάνω το τεστ. Να ηρεμήσει κύριε Χασαπόπουλε, να ηρεμήσει, να σας βλέπει και να ηρεμεί. Λοιπόν, έχετε πάρτι εκεί τώρα. Κυρία Παγώνη, μένετε μαζί μας. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσουμε το διαγωνισμό μας. Δώρα επιταγή 2.000 ευρώ από τη νούμερο 1 ελληνική εταιρεία προϊόντων ύπνου, την Grecostrom. Θα την εξαργυρώσετε στις πιο εξελιγμένες σειρές τρομάτων Bodytopia και Lithos για να τις διεκδικήσετε. Καλείτε τώρα στο 901-901-4470, αφήνετε όνομα επίθετο ή γράφετε μήνυμα στο 54888, μη κάπα κενό όνομα επίθετο. Να πούμε ότι η Grecostrom είναι ελληνική εταιρεία, είναι σημαντικό αυτό. Αυτές τις μέρες έχει μείον 50% στα στρώματα Bodytopia και μείον 40% σε όλα τα κρεβάτια, ανεξάρτητα από το διαγωνισμό μας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 24 πρώτα λεπτά. Είμαστε ζωντανή σύνδεση πάντα με την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα και πάλι. Εδώ είμαστε, παιδιά, να τους δούμε. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Παπαστεργίου. Είναι γιατρός στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα. Σας έχουμε και τους δύο μαζί μας, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. 2.166 κρούσματα. Και η Θεσσαλονίκη φλέγεται. Και δεν νομίζω ότι υπερβάλλουμε. Θα πάρουμε ένα σχόλιο από την κυρία Παγώνη τώρα. Πώς πάνε τα πράγματα, γιατί έχει συνολική εικόνα για τα νοσοκομεία που δοκιμάζονται. Και σας το λέμε αυτό γιατί, κυρία Παγώνη, τουλάχιστον οι πληροφορίες που λέμε για Θεσσαλονίκη, εστιάζουμε εκεί και στις Αίρες και στα Γιάννενα, γιατί είναι οι πρώτες περιοχές που είναι στο γκρι η Θεσσαλονίκη. Και μας λένε ότι αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα την άλλη εβδομάδα, θα είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις που θα ζήσουμε στα νοσοκομεία. Λοιπόν, κύριε Χασαπόπουλε, όντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα είπαμε και από εδώ και κάποιες μέρες ότι θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Και αυτό έδειχνε η αύξηση των κρουσμάτων μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Θεσσαλονίκη και γενικά η Βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένες πόλεις, και μετά είναι η Αθήνα. Στην Αθήνα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και αν προσέξουμε μπορεί να πάμε καλύτερα. Αν δεν προσέξουμε θα ακολουθήσουμε τη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το θέμα δεν είναι μόνο η ΜΕΘ, γιατί σας ακούω συνέχεια όλους να μιλάτε μόνο για τα κρεβάτια της ΜΕΘ. Το θέμα είναι επίσης πόσοι ασθενείς με COVID νοσηλεύονται στις κλινικές και στα τμήματα, όπου ένα ποσοστό από αυτούς σίγουρα θα διασωληνωθεί, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν και άλλα νοσήματα, υποκείμενα κλπ, που σημαίνει θα κάνουν υποτροπή, θα διασωληνωθούν. Γι' αυτό έχει σημασία ο αριθμός των νοσηλευωμένων. Πάρα πολύ. Και βέβαια από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν. Στη Βόρεια Ελλάδα τώρα, αν γεμίσουν τα νοσοκομεία, πού θα τους πηγαίνουν τους ανθρώπους? Κοιτάξτε, τα περιθώρια είναι ότι εκτός από τα νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων υπάρχουν και νοσοκομεία που είναι σε επαρχιακές πόλεις. Γι' αυτό λοιπόν, αν ακούσατε και από χθες, ότι υπάρχει ένα σχέδιο για τις πόλεις της Πέριξ που έχουν κρεβάτια ΜΕΘ,
Δηλαδή, μπορεί κάποιο από τη Θεσσαλονίκη να καταλήξει, να καταλήξει στη Βέρεια ή στην Αλεξάνδρουπολη. Γιατί το πρωί μας έλεγε ο Πόσο Ζωβουλίδης. Ακούστε λίγο, μας έλεγαν από τα Γιάννενα ο συνάδελφός σας εκεί, ένας συνδικαλιστής που ήταν από τα νοσοκομεία, ότι. Ο κύριος Πρέτζας. Μας έλεγε ότι θα μοιράσουν τους ασθενείς και τους ανθρώπους που είναι στη μονάδα φιλοξενίας σε Άρτα, σε Πρέβεζα, σε Κέρκυρα. Ναι, με αυτό το έχουν πει εδώ και μέρες. Δεν το είπανε χθες. Είναι αρκετές μέρες που υπάρχει αυτό το πλάνο. Το θέμα είναι ότι να μην φτάσουμε εκεί, γιατί ακολουθούν οι επόμενες μέρες που είναι ακόμα πιο δύσκολες και οι επόμενοι μήνες που είναι ακόμα δυσκολότεροι, γιατί ναι μεν ο καιρός μέχρι τώρα ήταν πολύ καλός και όλα τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχουν και άλλες ιώσεις, όπως θα είναι και η γρίπη που θα ξεκινήσει. Μην νομίζετε, σε λίγες μέρες ξεκινάει και το θέμα της γρίπης. Κυρία Παγώνη, ένα. Μισό λεπτάκι να ακούσουμε και τον κύριο Παπαστεργίου να μας πει πώς έχουν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Εμείς από αυτό που καταλαβαίνουμε και βλέπουμε, θα μας πείτε όμως, νομίζουμε ότι πλέον τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν πλέον όλοι περιθώρια. Όλοι το είπαμε. Επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη καταρχάς για αίμα. Οπότε όσοι μας παρακολουθούν και έχουν τη δυνατότητα από υγειονομικής πλευράς, από την κατάσταση της υγείας τους, να σπεύσουν να δώσουν αίμα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί δημιουργήθηκε αυτό, κύριε Παπαστεργίου, το πρόβλημα με το αίμα? Γιατί υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και υπάρχει περιορισμένη προσέλευση αιμοδοτών λόγω των περιορισμών στην κίνηση και γενικότερα του κλίματος που έχει δημιουργηθεί. Ναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι να τα ξεπεράσουμε αυτά, οι ανάγκες είναι αυξημένες, περισσότερες από ποτέ. Είναι το πρώτο που θα ήθελα να πω. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν πια περιθώρια στις νοσοκομειακές μονάδες της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της περιοχής. Στο δικό μας νοσοκομείο, για παράδειγμα, στο Παπαγεωργίου, που πριν από λίγες μέρες υπήρχαν 20 κλίνες για ασθενείς COVID, τριπλασιάστηκε η διαθεσιμότητα για αυτούς τους ασθενείς και ήδη είναι υπερκαλυμμένες. Το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή από 20 πήγαμε 60 και πάλι καλύφθηκαν αυτά. Ακριβώς. Και δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα και για άλλους ασθενείς που έχουν ανάγκη αντιμετώπισης είτε σε απλές κλίνες είτε σε μονάδες εντατικής θεραπείας, διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πίτα που πρέπει να μοιραστεί. Εγώ έμαθα χθες, κύριε Παπαστεργίου, συγγνώμη. Έγκαιρα και από πλευράς υγειονομικής και από πλευράς μέτρων και πληρώνουμε τώρα αυτό το κόστος. Υπάρχει και μια παράμετρος ακόμη που. Κύριε Παπαστεργίου, ένα λεπτό, μην τα λέτε όλα μαζί. Εγώ έμαθα χθες και πείτε μου αν είναι αλήθεια. Εχθές θέλατε να διασωληνώσετε 9 άτομα και δεν είχατε κρεβάτι. Υπήρχε αριθμός ασθενών κοντά στον αριθμό που λέτε που έπρεπε να διασωληνωθούν, αλλά μέχρι να βρεθεί το πού θα μεταφερθούν καθυστερούσε η διασωλήνωσή τους. Αυτό είναι ένα θέμα που δημιουργείται. Ένα άλλο θέμα που δημιουργείται είναι ότι. Όχι, και πού πήγαν σοβαρό αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Λύση, πώς? Αλλά δεν θα βρίσκεται για πάντα λύση αν συνεχίσουμε αυτό το επόμενες μέρες. Πήγε σε άλλο νοσοκομείο δημόσιο. Σε άλλα νοσοκομεία. Και ένα πρόβλημα που επίσης δημιουργείται είναι ότι. Επειδή γίνεται μια χρήση πια κλινών μέθα από άλλα νοσοκομεία και για περιστατικά COVID και για περιστατικά από άλλες ασθένειες, οι άνθρωποι αυτοί δεν παρακολουθούνται από τον γιατρό που έχει την πλήρη εικόνα της κατάστασής τους. Και αυτό δημιουργεί έμεσα αλλά ίσως και σοβαρά προβλήματα. Άρα 9 άτομα ήταν να διασωληνωθούν και τελικά βρήκατε κάποιο άλλο κρεβάτι σε άλλο νοσοκομείο. Προφανώς, έτσι. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω, όχι ταυτόχρονα, αλλά στη διάρκεια της ημέρας. Σε μια μέρα 9 άτομα είναι λίγα για ένα νοσοκομείο. Τι λέτε τώρα? Λέμε ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πέθαιναν, έτσι δεν είναι? Καλυφθεί οι κλίνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Δευτέρα το πρωί, προχτές δηλαδή που μιλάμε σήμερα, υπήρχαν στην Θεσσαλονίκη διαθέσιμες κλίνες για τους ασθενείς με COVID 42. Με την άφηξη του κυρίου Κικίλια διατέθηκαν άλλες 43 και ήταν ήδη καλυμμένες ως το μεσημέρι της Δευτέρας οι 57, που σημαίνει ότι ο αρχικός προγραμματισμός ήταν εντελώς έξω της πραγματικότητας. Ήταν έξω. Γιατί κυνηγάμε ουσιαστικά την ασθένεια τώρα. Κυνηγάμε την ασθένεια, δύο λόγους. Ακούστε λίγο. Είναι γιατί καθυστερήσαμε. Ακούστε να λίγο μια στιγμή. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι 9. Δεν υπήρχε η αναγκαία ενίσχυση στο σύστημα υγείας. Έτσι είναι. Κύριε Παπαστεργίου, μισό λεπτό, για να μιλάμε ένας πάνω στον άλλον. Υπήρχαν 9 χθες το βράδυ, εχθές σε όλη την ημέρα, αλλά και σήμερα. Πάλι 9 θα είναι, μπορεί να είναι και παραπάνω. Και όσο παραμένουν και εφημερεύουν, αλλά το πρόβλημα συνολικά παραμένει το ίδιο. Και μπορεί να είναι και παραπάνω, όπως είπατε, γιατί τώρα
είναι στην εξέλιξη της νόσου. Κύριε Παπαστεργίου, χθες μάθαμε, γιατί κάνουμε ρεπορτάζ και εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη, ότι κάποια περιστατικά, όχι τα περιστατικά COVID, άλλα περιστατικά που έχετε μέσα στα νοσοκομεία, θα μεταφέρονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Κάποια αυτό μάλιστα... είπα πριν από λίγο, ότι ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και θα πρέπει να διατεθεί η κλίνη τους σε ασθενείς με COVID, θα μεταφερθούν σε ιδιωτικά νοσοκομεία και εκεί δεν θα τους παρακολουθεί ο γιατρός που τους χειρουργεί. Για τα ιδιωτικά λέτε λοιπόν. Σημαντικό. Αν πάει σε ένα ιδιωτικό δεν θα έχει το γιατρό. Ερώτηση τώρα, δεν ξέρω αν μπορείτε να μου το απαντήσετε εσείς, απλά προκύπτει από την κουβέντα. Στο ιδιωτικό νοσοκομείο ο νοσηλευόμενος θα πρέπει να πληρώσει το κρεβάτι της ΜΕΘ. Από ό,τι ξέρω, όχι, αυτό θα καλυφθεί από το κράτος με αυξημένο νοσήλιο. Είχε γίνει μια σχετική συζήτηση και πέρυσι την άνοιξη, όταν είχαμε το πρώτο κύμα της πανδημίας. Επιτρέψτε μου να πω μόνο το εξής για το τι σημαίνει προνοητικότητα. Ναι. Στην Ελβετία, που είναι ένα κράτος πλουσιότερο από το δικό μας και πιο οργανωμένο και χωρίς διεθνή προβλήματα με τους γείτονές του, και θα περίμενε κανείς να πούνε οι Ελβετοί ότι ας περιμένουμε το φθινόπωρο να δούμε τι θα γίνει και βλέπουμε, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Από τον Απρίλιο είχαν καταγράψει τις ανάγκες για το δεύτερο κύμα της πανδημίας και ενίσχυσαν το σύστημα υγείας τους. Ο στρατός τους παράγει από την άνοιξη τα αντισηπτικά και τα διαθέτει στους πολίτες, ώστε να υπάρχει επάρκεια και να μην υπάρχουν και φαινόμενα εσχροκέρδειας. Και εδώ και εβδομάδες κάνουν χιλιάδες τεστ οι πρωτοβάθμιες δομές της υγείας τυχαία και στοχευμένα, και έτσι έχουν καταγράψει τους θύλακες. Εντάξει, εκεί είναι η Βαλτία. Άρα λέτε ότι έχουμε καθυστερήσει. Βέβαια, αυτά εμείς δεν τα κάναμε. Η αλήθεια είναι ότι στη Βόρεια Ελλάδα βλέπουμε ένα σύστημα. Και λάθος παράδειγμα. Έχετε είτε δίκιο. Είτε θρησκευτική υπεύθυνη, είτε πολιτική υπεύθυνη. Θέλω να δούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Παπαστεργίου, θέλω να ακούσουμε και την κυρία Παγώνη τι γίνεται με το άλλο μεγάλο θέμα, με τα χειρουργεία. Ναι. Ένα λεπτό, να πούμε κάτι. Τα κρεβάτια από τις ιδιωτικές κλινικές έχουν δοθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δεν είναι τώρα που το συζητάμε. Και ήδη έχουν μεταφερθεί ασθενείς εδώ και ένα μήνα. Ναι, κύριε Παγώνη, αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι στη Θεσσαλονίκη. Να μισό λεπτάκι. Λίγο. Ναι, μισό λεπτάκι. Δημοσίων νοσοκομείων σε ιδιωτικά. Στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε όμως. Αυτά έχουν γίνει εδώ και ένα μήνα. Μέσα μια και συνεχίζουν να γίνονται. Κύριε Παγώνη, στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε ότι μέσα μια εβδομάδα κρασάει το σύστημα. Και το έχουμε αυτό από πέρυσι. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να έχει γίνει, δεν ξέρω, καλύτερη οργάνωση στα νοσοκομεία, πρόσληψη ίσως προσωπικού, περισσότερα κρεβάτια στα δημόσια νοσοκομεία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ, και οι δύο μαζί, κύριε Παπαστεργίου. Ένα λεπτό να ολοκληρώσει, κύριε Παγώνη. Ένα λεπτό. Κύριε Παπαστεργίου, σας παρακαλώ λίγο. Κύριε Παπαστεργίου, ένα λεπτό. Κύριε Παπαστεργίου, με ακούτε? Ναι, ναι, ένα ναι. Λεπτό, σας παρακαλώ πολύ να ολοκληρώσει, κύριε Παγώνη, γιατί επειδή είμαστε σε ζωντανή σύνδεση, δεν ακούγεται κανένας από τους δύο, μιλάτε και οι δύο. Ναι, μιλάτε, ναι, κύριε Παγώνη. Λοιπόν, το θέμα με τις προσλήψεις το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν γίνει προκηρύξεις και πρέπει άμεσα να παρουσιαστούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία, γιατί στις μονάδες εντατικής θεραπείας χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό. Κατανοητό. Δεν πάει ο καθένας σε μια μονάδα εντατικής κατανοητό. Θεραπείας. Το λέμε συνεχώς. Τι γίνεται με τα χειρουργεία, κυρία Παγώνη? Με τα χειρουργεία, πείτε μας. Το θέμα των χειρουργείων όσον αφορά την Αττική συνεχίζεται κανονικά και θα εξυπηρετηθούν οι ασθενείς. Ήδη από προχθές και χθες τα χειρουργεία σε όλα τα νοσοκομεία έγιναν κανονικότατα. Ναι, κάτι έχουμε πρόβλημα. Κύριε Χασαπόπουλε, δεν υπάρχει Ελλάδα μόνο με COVID. Υπάρχει και Ελλάδα no COVID, που οι ασθενείς αυτοί πρέπει να εξυπηρετηθούν, να μπει διάγνωση, να χειρουργηθούν, να κάνουν χημοθεραπείες και να κάνουν και ακτινοβολίες. Περιμένουν ένα και δύο και τρεις μήνες για να κάνουν χειρουργείο. Δυστυχώς εδώ όμως έχουμε αναβολές. Τώρα θα έρθουμε, κύριε Παπαστεργίου, θα δούμε. Επειδή υπήρχε το περιθώριο. Από προχθές λοιπόν αυτό το θέμα το λύσαμε. Η Θεσσαλονίκη υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι τα χειρουργεία που έπρεπε να κάνουν, γιατί πρέπει να προηγηθούν οι ασθενείς COVID και να λύσουν το πρόβλημα αυτό. Ναι, κύριε Παπαστεργίου, τι λέγατε? Έλεγα δύο πράγματα. Πρώτον, και με αυτό να θα είχε ενδιαφέρον παρακαλώ, να είδε το Υπουργείο Υγείας στη δημοσιότητα τα στοιχεία πόσοι μισθοδοτούνταν πέρσι από εκείνο σε υγειονομικές δομές της χώρας και πόσοι φέτος, για να δούμε πραγματικά τι προσλήψεις έγιναν. Διότι υπάρχει για το τα χειρουργεία, πείτε μας τώρα. Για τις προσλήψεις είναι ένα θέμα που μαλώνουμε συνέχεια. Πείτε μας για τα χειρουργεία. Αυτό είναι το άμεσο που καίει τον κόσμο. Υπάρχει προγραμματισμού με τις μονάδες που δόρισε η Βουλή στο Σωτηρία, στην Αττική. Ναι. 50 μονάδες έτοιμες και δεν λειτουργούν παρά μόνο οι 11-12, γιατί δεν είχαν φροντίσει να υπάρξει το αναγκαίο προσωπικό. Αυτό έπρεπε να είχαν γίνει από την άνοιξη. Και αυτό.
Κύριε Παπασωτηρίου, πείτε μας μια κουβέντα για τα χειρουργεία σας, αν γιατί πρέπει να κλείσουμε, ελάτε. Και υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη πρόβλημα με αναβολές χειρουργείων, αναβολές τακτικών ιατρίων, διότι όλες οι δυνάμεις έχουν πέσει πάνω στην αντιμετώπιση του COVID, επειδή αυτές οι δυνάμεις δεν ενισχύθηκαν, είναι περιορισμένες και επειδή δεν λήφθηκαν και έγκαιρα τα μέτρα για να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας. Περιμέναμε να περάσουν οι γιορτές του Αγίου Δημητρίου και της Εθνικής Εορτής, να δουλέψει δίθεν η αγορά, αλλά τελικά. Δηλαδή, πόσα χειρουργεία μπορεί, να αναβλήθηκαν αυτές τις μέρες, πόσα χειρουργεία. Σχεδόν όλα. Όλα, γίνονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα και ένα ποσοστό που ανάλογα με το νοσοκομείο κυμαίνει. Μια τάξη μεγέθους, για δώστε μας μια τάξη μεγέθους. Μια τάξη μεγέθους. Από 20 έως 50% από αυτά που θα γινόταν υπό άλλες συνθήκες. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα. Κυρία Παγώνη, ένα τελευταίο ερώτημα, αν μπορείτε σύντομα. Έχουμε πολλά ερωτήματα για τα παιδιά στα σχολεία. Βλέπουμε ότι κλείνουν οι τάξεις η μία μετά την άλλη. Τι γίνεται τώρα? Κυρία Βούλγαρη, όπου υπάρχει πρόβλημα, επειδή πρέπει να γίνει χνηλάτιση και δεν είναι δυνατόν να διακινδυνεύουν ούτε τα παιδιά ούτε οι οικογένειες στο σπίτι. Σωστά λοιπόν θα κλείσουν εκεί που πρέπει, γιατί δεν είναι δυνατόν να μαραμένουν τα παιδιά. Υπάρχουν και ασυμπτωματικοί και καθηγητές και παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το θέμα το διαχειρίζονται έτσι που πρέπει να κλείσουν. Όποια σχολεία πρέπει να κλείσουν, θα κλείσουν. Ξέρετε πόσα τηλέφωνα έχουμε εδώ, ότι πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και είναι, λέει, ο συμπαθητής και φίλος τους που πηγαίνει στο σχολείο, αλλά ο πατέρας τους, οι γονείς αυτού του παιδιού έχουν COVID. Και παρόλα αυτά, κανείς δεν υπάρχει να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται σε αυτή την τάξη. Ένα παιδί έρχεται από το σπίτι που ο πατέρας ή η μάνα, ας πούμε, έχουν COVID. Να το κρατήσουν το παιδί στο σχολείο. Έχω αυτό, πολλά κύριε Χασαβόπουλε, είναι λάθος, γιατί έτσι γίνεται η μετάδοση. Έτσι είναι, θα σωστό πρέπει είναι. Λοιπόν να υπάρχουν αυστηρά μέτρα και αυτό να μην γίνεται. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και στους δύο, γιατί ξέρουμε ότι είστε στην πρώτη γραμμή. Να είστε καλά και να αντέξει το σύστημα, γιατί εδώ έχουν αρχίσει να ανασταίνονται εφημερίες κλινικών και λόγω ασθένειας προσωπικού. Και επιστήμονα στη Θεσσαλονίκη, λέει ότι μακάρι να αντέξει το σύστημα στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που είπε ο γιατρός τώρα, να ανασταίνονται εφημερίες, γιατί νοσεί το προσωπικό. Βλέπεις ότι. Υπομονή και δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ενίσχυση των νοσοκομείων χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παγώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,